5.000 μέλη της ΠΟΕΔ, 3.500 εκπαιδευτικοί της ΟΕΛΜΕΚ, μέλη της ΟΛΤΕΚ, καθώς και εκατοντάδες άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ετοιμάζονται να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο εντός της επόμενης εβδομάδας. Και αυτό για να διεκδικήσουν επιστροφή των αποκοπών από τους μισθούς τους για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε το νόμο για τις αποκοπές ως αντισυνταγματικό. Ήδη στο δικαστήριο προσέφυγαν για τον ίδιο λόγο υπάλληλοι της ΑΕΚ και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς. Για τους αξιωματικούς έχουν καταχωρηθεί την Παρασκευή. Την Τετάρτη μάλλον, και λέω μάλλον λόγω του ογκού, θα καταχωρηθούν παρόμοιες προσφυγές για τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ. Στην ουσία, οι χιλιάδες που θα προσφύγουν θα επιδιώξουν ακύρωση των αποκοπών. Στόχος των προσφυγών είναι ουσιαστικά να υλοποιηθεί εκείνη η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που έχει αποφασιστεί στις 29 Μαρτίου 2019 και ουσιαστικά καλεί την κυβέρνηση να τερματίσει κάθε αποκοπή όσον αφορά τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Η τύχη των χιλιάδων αυτών προσφυγών θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα της έφεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα εξεταστεί από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι νομικά κολάσιμο να χαρακτηρίζει οποιοδήποτε αρνητικά την ενέργεια του πολίτη για να προστατεύσει τα νομικά του δικαιώματα. Δεν υπάρχει εδώ αντιδικία με το κράτος. Πληροφορίες του ΑΛΦΑ αναφέρουν ότι πέραν των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων της ΣΥΤΑ ετοιμάζονται να προσφύγουν οργανωμένα στο διοικητικό δικαστήριο και άλλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων.